Στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων αναφέρθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, ετοιμάζεται να κάνει εξαγγελίες ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου σε ό,τι αφορά την περίκλειστη πόλη της αμοχώς του. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο κ. Δένδιας συνάντησε στις Βρυξέλλες τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμεχ Σούκρι, αλλά και τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Έχουμε ένα ενδιαφέρον συμβούλιο σήμερα. Καταρχήν, ήδη το πρωί υπήρξε ένα πρωινό εργασίας με τον Αιγύπτιο Υπουργό, τον κύριο Σάμεχ Σούκρι, με μια ευρεία συζήτηση για τα θέματα της περιοχής. Υπάρχει το γεύμα με τον Γιάρ Λαπίτ, τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, και επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, θα ενημερώσει για το επίπεδο των τουρκικών προκλήσεων και τι συμβαίνει γενικά ως προς το Κυπριακό. Αθήνα και Λευκοσία διεμήνυσαν στους Ευρωπαίους εταίρους ότι η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα, η εξαγγελία του για δημιουργία στρατιωτικής βάσης με εξοπλισμένα drones, θα δυναμητήσει και άλλο τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, εξέφρασε την πάγια θέση σε ό,τι αφορά το θέμα των Βαρουσίων. Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες και το θέμα των Βαρουσίων θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης του Κυπριακού, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει. Το έχουμε πει στον Τσαβούσολου. Ο Ταγί Περντογάν δεν φαίνεται να υπολογίζει τις επιταγές της διεθνούς κοινότητας και ακόμη και σήμερα έστρεψε τα βέλη του εναντίον της Ευρώπης. Αυρούπασından Καναδασına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor.